που μας είπε ο κ. Περισσόπουλος. Τι αποδεικνύεται. Εδώ έχουμε σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης. Γιατί μιλάμε για μια σειρά διαδικαστικών θεμάτων, τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει εδώ για ένα χρόνο. Δηλαδή, ήρθαμε να κάνουμε πράγματα και να συζητήσουμε διαδικαστικά θέματα, τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει από πέρυσι. Αυτό είναι κολλησιεργία το λιγότερο. Έτσι. Και προς Θεού, κύριε Χρυσόπουλε, χωρίς να απευθύνω τον λόγο, είμαστε οι τελευταίοι που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έκτρωμα. Εμείς που πονέσαμε να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε, να στήσουμε αυτή την εταιρεία. Είμαστε οι τελευταίοι. Ποτέ κανένας δεν είπε για έκτρωμα. Τώρα, η έλλειψη ενημέρωσης αποδεικνύεται και από αυτά που είπε ο θείος μου Ζουμπάς και από αυτά που μας αναφέρατε εσείς, όπως πολύ εύστοχα ανέφερε και η κυρία Πρόεδρος όσον αφορά αυτά που ορίζει ο νόμος. Εντάξει, αυτά όφιλε το Προεδρείο να ενημερώσει, να κάνει γενική συνέλευση. Εμείς δεν ξεσηκωθήκαμε γιατί είπαμε ότι είναι έκτρωμα. Δεν κάναμε. Τον κόμμα μας ζητάμε. Και όχι τίποτα άλλο. Αυτό που πονέσαμε να φτιάξουμε. Γιατί τρέχουμε 4 μήνες σε δικηγόρους να κρατήσουμε την εταιρεία. Αυτά πιστεύουμε. Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε, σύμφωνα με τα δεδομένα. Έτσι. Και δεν έχουμε μία ενημέρωση. Τι γίνεται. Η σεζόν ξεκινάει. Δεν είναι μόνο αυτά που ενημέρωσε ο Μπάρμπας μου μέσα στο γραφείο του Δημάρχου, τον ίδιο τον Δήμαρχο. Υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα λειτουργίας. Η σεζόν ξεκινάει. Μιχάλη. Τι κάνουμε, είμαστε έτοιμοι να αντεπεξέλθουμε. Τώρα παραμονή. Γιατί δεν είμαστε στο παραπέντε. Είμαστε και στο πέντε. Μιχάλη, μου επιτρέψεις κάτι. Ευχαριστώ.